Μήνυμα στη νέα γενιά για συμμετοχή στα κοινά του τόπου ώστε να αλλάξει την αρνητική εικόνα του Μυλοποτάμου, απίφθινε από το Μελιδόνι ο υποψήφιος δήμαρχος Γιώργος Παπακοσταντής. Αυτή η δυναμική αποτυπώνεται και στο σύνθημα της παράταξης αλλαγής στον Μυλοπόταμο. Στην συγκέντρωση παρευρέθηκαν τοπικά στελέχη της κεντροαριστεράς. Αποφάσισα να είμαι υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Μυλοποτάμου, βλέποντας την εξέλιξη που έχει η περιοχή τα τελευταία χρόνια και πιστεύοντας ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες, οποίες όμως δεν τις αξιοποιεί. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καιρός να υπάρξει αλλαγή στο Μυλοπόταμο, αλλαγή σε πρόσωπα, αλλαγή σε νοοτροπίες. Η εξωστρέφεια, η καινοτομία και η αξιοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου είναι η μαγιά που θα επιφέρει την επιτυχή ανάπτυξη της περιοχής, με τον Γιώργο Παπακονσταντή να καλεί όσους είχαν αποκοπεί από το γίγνεσθε του Μυλοποτάμου να κινητοποιηθούν για την ουσιαστική αλλαγή του τόπου. Νέα πρόοδο και κυρίως να φέρει κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη δυναμική, τόσο σε έμψυχο υλικό, σε ανθρώπους, όσο και σε οικονομικές δυνατότητες. Αυτές τις δυνατότητες θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε εγώ και οι συνεργάτες μου. Το ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού Αλλαγής στον Μυλοπόταμο συγκροτείται κυρίως από νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες της περιοχής με θέληση για την θετική αλλαγή που αξίζει ο τόπος. Να μπει τέλος στην αρνητική δημοσιότητα, να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις και αυτή η αλλαγή νοοτροπίας να διαχυθεί στην Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα, τόνισε ο υποψήφιος για τον Δημαρχιακό Θόκο του Μυλοποτάμου, Γιώργος Παπακοσταντής. Είμαστε αποφασισμένοι για αυτό το σκοπό να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, διεκδικώντας βέβαια την ψήφο των συνδημοτών μας. Νομίζω ότι αξίζουμε ένα καλύτερο Μυλοπόταμο. Ο Μυλοπόταμος πρέπει να έχει το δήμαρχο που του αξίζει και είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί οι Μυλοποταμίτες θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πραγματικά την αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος.